Ο Σαμάρα στο κόρνερ. Πάει ο Τάλ για την κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Απόκκινήρα ανοίγει το σκορ. Με τον κόρα Τάλ. Είναι το πρώτο φετινό γκολ του Απόκκινήρα. Πανηγυρίζουν. Στο κόρ. Εδώ ξαναβλέπουμε την εκτέλεση κόρνερ. Πάει ο Τάλ από δύσκολη θέση. Κάνει μια πολύ ωραία κεφαλιά, στριφτή κεφαλιά, στη γωνία σκοράρει. Ο Απόκκινήρας διαφοροποιεί λοιπόν τα δεδομένα, προηγούμενος εδώ στο Γασιπί. Μόλις κερδίζουν τις Πέγιας, η σέντρα στην περιοχή, Βιτόρι το λάθος, ο Τάλ προσπαθεί να γυρίσει, επιχειρεί το shoot goal. 1-2 για την Πέγια με τον Γκόρα Τάλ, ο οποίος έκανε το πέναλτι. Και έρχεται και πάλι το γκολ. Ο Βιτόρι που απομακρύνει, ο Τάλ ο οποίος προσποιείται, ελευθερώνεται, επιχειρεί το σουτ ψηλτό, δυνατό γκολ στα βάθος, στο βάθος της εστίας του Βιτόρι. 1-2 για την... Δείχθηκε που θα στείλει την μπάλα. Πέρασε και έχουμε γκολ! Για τον εθνικό, ο οποίος γυρίζει το παιχνίδι. Ο Τάλ είναι ο σκόρερ. Ανατροπή του σκόρ έχει γίνει. Πάνε ανατρέψει και τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στην πρόκληση ο εθνικός. Εκπληκτική εκτέλεση από τον Πιτσέ. Ωραίο κεφαλιά από τον Γκόρα Τάλ. 2-0. 2-0 ο Γκόρα Τάλ. Για που θέλει αυτή τη στιγμή ο εθνικός να έχει. 2-0 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο δασάκι της Άχνας. Πετάχτηκε πιο ψηλά από όλους. Εδώ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-0. Ξανά και ξανά, το δεύτερο γκολ του εθνικού, τέταρτο για τον Γκόρα Τάλ στο φετινό πρωτάθλημα. Ευχαριστώ, παιδιά. Κεφαλιά από κοντά 2-1, ο Τάλ, Γκόρα Τάλ ο σκόρερ, στο 63ο λεπτό εθνικός, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Αντρεζίνιο στο κόρνερ για την Πάφο. Γκόρα Τάλ γκολ. 1-0. Η Αθλητική Ένωση Πάφος με μπόλικη δύναμη ξεπετάχτηκε ο Τάλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόβατς για το 1-0. Εξαιρετική εκτέλεση και το εξαιρετικό γκολ από τον Τάλ. Πόσο πέρασε ολόκληρη. Κόρνερ που εκτελέστηκε. Κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0 για την Πέγια με τον Γκόρα Τάλ. Ο οποίος χτυπάει στο 81, όπως είχε κάνει και στο μετακάνει, αφού είναι υπολογική. Ξανά η φάση εδώ, το corner, κοιτάξτε πόσο ψηλά σηκώθηκε. Ο Τάλ νίκησε όλους τον αέρα και τον εξερχόμενο Καϊρίνο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την Πέγια στο 81. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, δημιουργείται η ευκαιρία με τον Γκόρα Τάλ και τον γκολ. Γκόρα Τάλ κάνει το 1-0 για την Πάφο με τη συμπλήρωση ενός λεπτού παιχνιδιού. Αφήνει για να εκτελέσει τον Καμίνσκι. Εδώ είναι ο Γκόρα Τάλ. Ο κύριος Αναστασίου με βοηθούς τους κυρίους Γιάκο Τσαπούρα και Πανίκο Δημητρίου. Σε αναμέτρηση Γιάκο Τσαπούρα, Πανίκο Δημητρίου η βοηθή. Είπαμε Αβραάμ Τσούκα ο τέταρτος. Έχει κερδίσει. Τη σέντρα την έχει η ανόρθωση και άλλαξε γήπεδο ο Γκόρα Τάλ. Μπαίνει με όλους τους ποδοσφαιριστές της προσφυγικής ομάδας της Άχνα. Ο Γκόρα Τάλ είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Τάλ που τώρα από
απομακρύνει την μπάλα. Σάλβες για τον Λαΐφη, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει και πάλι για τον Γκονσάλβες. Άνοιξε πολύ την μπάλα, την έκλεψε από τον πλασέ του Βάλτο. Κάλβο ζητάει ο Γκονσάλβες. Κάλβο που ανεβαίνει με ταχύτητα, θα κάνει και τη σέντρα. Ο Γκόραν Τάλ όμως θα απομακρύνει την μπάλα τώρα για τον Πράκερ. Θα βγαίνει έξω δηλαδή το περισσέστο για να βγαίνει η άμυνα ψηλά. Ψηλά, ακριβώς. Ναι. Ο Τάλ που έδιωξε για τον Πράκερ. Στον Μάκο που αποφασίζει να ανέβει, κάνει κίνηση ο Μακρύς. Γκονσάλβες βγήκε με τάκου. Η σέντρα από τον Νούχου θα απομακρύνει ο Τάλ Πράκερ. Παλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Γκόραν Τάλ που κερδίζει την κεφαλιά. Και η μπάλα στον Γρηγόρη τον Μάκο. Γκονσάλβες και Τάλ στην κόντρα. Πράκερ στον Κάλβο. Ψάχνοντας τον Τζάνια. Τον ψάχνει με μεγάλη παλιά. Κεφαλιά από τον Αργυρίου θα κερδίσει ο εθνικός και πάλι. Γκόραν Τάλ. Τώρα για τον Στόλερ. Παίκτη του. Κρατάει ο Αμπουρτζάνια. Τώρα για τον Τζέισον Δημητρίου. Η σέντρα ψάχνοντας τον Γκονσάλβες. Απομάκρυνε ο Τάλ. Τζάνια το σούτ, ο Βαλβέρδ. Μεγάλη επέμβαση στη γωνία της περιοχής. Νέο σούτ, νέα κόντρα πάνω στο Βαλβέρδ. Να εδώ ο Μακρύς, συγγνώμη ο Λαΐφη, στο σούτ που γίνεται από τον Αμπουτζάνια. Ο Βαλβέρδ απομακρύνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σπρόξιμο. Υπάρχει από τον Everton Μπεσέρα. Στη συνέχεια δεν υπάρχει κάτι, αλλά νωρίτερα νομίζω εδώ είναι η κόντρα. Πάνω στον Γκόραν Τάλ υπάρχει σπρόξιμο νωρίτερα από τον Ουρτζάνια για τον Κάλβο και είναι καλή φάση αυτή για την ανόρθωση. Σέντρα από τον Κάλβο, το σούτ έξω η μπάλα από τον Γκονσάλβες. Εδώ ο Γκονσάλβες, ο οποίος τελείωσε τη φάση, ξανά η σέντρα από τον Κάλβο. Πρόλαβε ο Γκονσάλβες το πλασέ, η μπάλα έξω ξανά. Λαβαίνει ο Γκονσάλβες στο πλασέ, όμως θα φύγει μακριά από την εστία του Βαλβέρτ. Σε ακούμε, Αντρέα. Μακρύς τώρα για τον Λαΐφη. Επιχειρεί το σούτ η κόντρα. Κρίου Γκονσάλβες φερνάει στην περιοχή. Το σούτ η κόντρα πάνω στον Τάλ και τώρα στην αντεπίθεση είναι η Άχνα. Με... Έψαξε και βρήκε τον Λαΐφη που κερδίζει φάουλο και αφήνει ο κύριος Αναστάση. Εδώ η προηγούμενη φάση. Ράτζε αλλάζει ψάχνοντας τον Γκονσάλβες, ο Τάλ, αυτός που απομάκρυνε σε πλάγιο, του πέρασε την μπάλα. Έχει χώρο τώρα ο Γκονσάλβες για να κάνει μια καλή σέντρα. Θα την επιχειρήσει στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπεσέρα απομακρύνει. Κάλβο, η φάση δεν συνεχίζεται. Το φαλτσαριστό σουτ, ο Τάλ σε κόρνερ. Ο Κάλβο εδώ που προσπάθησε με φαλτσαριστό, έξυπνο σουτ. Ξανά η σέντρα από τον Νούχου, δυνατά η μπάλα θα περάσει. Ο Κάλβο ακολουθεί, επιχειρεί με φαλτσαριστό σου. Αυτός που βγάζει την μπάλα μέσα από τα δίχτυα κυριολεκτικά είναι ο Γκόραν Τάλ με αυταπάρνηση εκεί. Απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Εκεί για τον Νούχου έχει χώρο για σέντρα, την επιχειρεί. Ο Τάλ θα απομακρύνει. Αργυρίου, Νούχου κερδίζει και φορμά προς την περιοχή. Η σέντρα σου θα απομακρύνει. Πάλι για τον Κάλβο. Είναι έτοιμος για τη σέντρα, την επιχειρεί. Κεφαλιά που έγινε απομάκρυνση από τον Τάλ. Αμπουρτζάνια 10 Άχνας ανόρθωση στο 0-0. Χόλγκερσον. Ψάχνει τον Γκονσάλβες εύκολα, ο Τάλ απομακρύνει. Κάλβο. Γκονσάλβες έψαξε και πάλι τον Κάλβο. Οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες του εθνικού. Τζέισον Δημητρίου. Τάλ διώχνει ψηλά. Κούσκο. Ο Τάλ βγάζει άμυνα με την προβολή προ. Ο Φιλ Γκέιτ να διώξει τελικά πρώτου Ίψον Ντεμέλο. Και του εθνικού από το δεκάλεπτο και μετά. Τώρα βγαίνει σέντρα και παλιά πρώτη από τον Τάλ. Ο Τάλ. Όλα αυτά στα μετώπιστε για την ομάδα της Άχνας. Με τον Στόλερ τώρα θέλουν να βγουν. Τι ώρα. Για να δούμε τώρα, εκτελεί ο Φιντζέλη, δυνατά ψηλά, κεφαλιά, έξω, μεγάλη ευκαιρία με τον Γκόραν Τάλ. Αυτή είναι η καλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και είναι για τον εθνικό. Στο φάουλ που εκτέλεσε ο Φιντζέλη, ο Γκόραν Τάλ πετάγεται πιο ψηλά από όλους, ελάχιστα
έξω από την εστία του Αθανασίου. Καταγράφουμε την πρώτη πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι. Είναι για τον Εθνικό. Βλέπετε πως λίγο έξω από την εστία πήγε η κεφαλιά του Γκοραντάλ, πιο ψηλά ενόχλητος. Από τον Χατζηβασίλη στα χέρια όμως του Αθανασίου, ο οποίος αμέσως δίνει το βολέ ψάχνοντας τον Χάπερ. Ο Τάλ απομάκρυνε με το κεφάλι. Ο Ντεμέλο που... Παλιά μεγάλη, ο Τάλ εκεί κυρίαρχο στον αέρα, απομάκρυνε. Ο Ρόχας όμως θα δώσει συνέχεια εκτελώντας το φάουλ ψάχνοντας τον Μάρκου. Ο Τάλ κέρδισε το φάουλ εκεί. Θα πρέπει να εκτελεστεί και πάλι. Ο Πιντσέλη, αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το τρίτο κόρνερ για λογαριασμό του Εθνικού. Με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα έξω. Κεφαλιά που έγινε από τον Τάλ, ο σηκώθηκε αν μόνος του εκεί. Ο Αθανασίου που τα βάζει και με τους συμπαίκτες του. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Ο Γκόραν Τάλ μόνος του. Η κεφαλιά φεύγει έξω. Και η αντίδραση από τον πάγκο του Εθνικού με τα θεία των παικτών της ομάδος του. Μάρτσεφ την κεφαλιά. Στόλερ για τον Τάλ και πάλι για τον Στόλερ. Άνοιξε για τον Ντόπερ. Πρόλαβε και δημιουργήσει ένα διαφορετικό στυλ από την περσινή περίοδο, με παιχνίδι κατοχής, με παιχνίδι κυκλοφορίας. Έχουν μπει στην ομάδα πολλοί Βραζιλιάνοι. Ο Πότσι, αυτός που εκτελεί το φάουλ ψάχνοντας τον Χάπερ. Η μπάλα πέρασε και από Χάπερ και από Τάλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Χριστοδούλου, εκτελέστηκε στα γρήγορα από τον Σταθάκη. Τώρα για τον Μάρκου κάνει κίνηση ο Χάπερ. Ο Μάρκου πάει να περάσει τον Τάλ, τον πρόλαβε με τους τεράστιους διασκελισμούς. Την Καλαρφίλη, ωραία κίνηση για τον Ποτέ, θα περάσει μπάλα. Κάνουν κίνηση με τον Κιρ, η μπάλα πρώτο κόρνο στο παιχνίδι, ο Σλοβαίνος θα το κερδίσει. Στην πάσα από το Σόντα Γκριγκαλασβίλη, να το σε δω άντρας Κιν. Πρώτη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, θα τον μάθουμε και αυτόν. Θα καλωσορίσουμε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, τον Σλοβαίνο, τον άντρας Κιν. Από τα νέα πρόσφατα. Ωραία η κάθετη για τον Κιν, μέχρι το Γκοραντάλ. Κλέβει τελικά ο Τάλ και διώχνει τον Φοφανά. Τος έχει χώρο, τρέχει και ο Γκριγκαλασβίλη. Φοφανά για τον Ποτέ. Ο Τάλ πρώτος στην μπάλα, διώχνει. Καλή στιγμή, έγινε το λάθος, πήρε ο Φοφανά. Ο Ποτέ, η ομόνια που θέλει να βγει μπροστά τώρα, υποπίεση οπότε από τον Τάλ. Παίζει και ο Πιντσέλη. Συστάσεις από τον κύριο Ψευδιώτη, εδώ είναι η φάση. Το μαρκάρισμα του Τάλ αρχικά, πήρε ο Ποτέ, αλλά αγκάλιασε τον Πιντσέλη. Τάλ. Ο Μαρκάσα πήρε την κεφνίδη, ο Ρόντρι, ο Κίρμ. Τρέχει ο Ποτέ με τον Τάλι προβολή από τον Γκοραντάλ σε πλάγι. Ποτέ δέχεται πάρα πολύ πίεση. Προβολή από τον Στόλερ. Δυνατές μάχες. Η σέντρα, η κεφαλιά του Τάλο Γιοργαλίδης. Οικονομίδης. Ωραία για τον Κίρμ. Η μπαλιά θα προλάβει, έρχεται ο Τάλι προβολή σε πλάγιος. Κιμίδης, Ρόντρι, Γκριγκαλασβίλη, κράτησε μπάλα, κέρδισε την πρώτη κόντρα. Ο Τάλ όμως θα βγάλει άμυνα εκεί, πολύ ψυχρεμά. Και στην εξέλιξη υπάρχει φάουλ του Οικονομίδη και κάρτα από τον διαιτητή. Κάρτα και η απέκτη της Ομόνιας. Ούτε λεπτό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, ούτε καν ως αλλαγή είχε αγωνιστεί. Ο Ρόντρι, δυνατή μπαλιά, ο Τάλ απομακρύνει. Θέλει να προλάβει. Καλασβίλη, δημονεύει, θέλει να βγει μπροστά. Φοφανά, ο Τάλ την προβολή, ο Φοφανά κράτησε. Λομπιανίτζε, Φοφανά. Η σέντρα του τελευταίου, με στόχο τον Ποτέ, πρώτος ο Τάλ. Στην πορεία της μπάλας πάει ο Ντόμπερ στη συνέχεια για να προλάβει. Και έρχεται ο Μαρκάσα με δύναμη για να κλέψει. Η σέντρα του Μαρκάσα, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Φοφανά το σουτ, η κόντρα πάνω στον Εβερτόν. Η Ομόνια που επιμένει με τον Τάλ να διώχνει. Ρόντρι. Διώχνει ο Τάλ, επιμένει η Ομόνια. Νέο γέμισμα, κεφαλιά, απόκρουση από τον Τάλ. Ασίς. Τάλ μια πρώτη κεφαλιά, πάει ο Αλα... Ο Ξενοφόντος, Χριστόφορος. Να δούμε εδώ τη βάση με τον Αλίπιο. Κράτησε, ανάμεσα σε δύο προλαβαίνει ο Τάλ, θα κόψει. Ναι, Άρη.
Χριστόφορος ξενοφόντος. Έχει η ομάδα με τον κύριο Βασίλη Δημητρίου. Ο Τάλ μιλάει με τους ποδοσφαιριστές της Άχνας. Έκοψε ο Πιντσέλη, ξαφνά στον Μπέλφορτ. Αυτό που απομακρύνει είναι ο Αγγελή. Ουράν, θα διώξει και θα απομακρύνει ο Τάλ. Μέλλον για τον Κιέ, έξω από την περιοχή τον πιέζει ο Τάλ. Κιέ, θα κερδίσει ο Έβερτον Μπεσέρα. Τσέλι με πολύ φάλσο στην καρδιά της άμυνας ο Μπρούνο Βάλε. Ο Βάλε ξανά εδώ η φάση με τον Γκόραν Τάλ. Εδώ χτυπάει στο σώμα του Τάλ. Θα είναι πίσω από την μπάλα για την εκτέλεσή του. Με πολύ φάλσο στην περιοχή ο Τάλ θα απομακρύνει. Κεφαλιά που έγινε από τον Τσέλι. Εδώ η απομάκρυνση της μπάλας από τον Γκόραν Τάλ. Αλλά που μένει όμως στην περιοχή και στη συνέχεια. Εδώ Βασιλείου για τον Ρώσα και πάλι για τον Βασιλείου, μπάλα δεν πέρασε. Ο Ατάντα την έκοψε. Φάουλ στον Παπουλή και κίτρινη κάρτα στον επιθετικό του Απόλλωνα, ο οποίος εκνεύσε πέναλτι, εκνεύσε παράβαση, τη δέχεται ο Παπουλής. Λοιπόν, έλα Αντρέας, ακούμε τώρα. Με τον αριθμό 22 θα περάσει εκτός από πλευράς εθνικού ο Χουάκη, με τον αριθμό 88 ο Φάπιαν Στόλερ θα πάρει την θέση στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Παπουλή να τσιμπάει την μπάλα. Υπάρχει επαφή με τον Τάλ. Μιτσέλη, κατά και ο Ρομπέρ, Αγγελή θα απομακρύνει. Τον Γκόραν Τάλ θα διώξει. Στόλερ, εκεί στα πλάγια ο Γιέ και παίρνει μπάλα. Τώρα για τον... Άσε μόνος του μάλλον. Τάλ, η κόντρα, το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Βλέπουμε προς την Ξέο Ατάλτα, ο Τουράν. Πέρασε από τον Μπεσέρα, Τουράν. Και ο Τάλ όμως να κερδίσει για λογαριασμό του εθνικού. Και ο Ρώσα, ο Παπουλή συγκλίνει, έχει χώρο για το σουτ, θα περάσει για τον Ρώσα. Ψάχνει και πάλι τον Παπουλή. Ο Τάλ όμως αυτός που θα απομακρύνει. Να αφήσει στο έδαφος και να δώσει συνέχεια με τον Βολέ. Γιέ, ο Ρώσα κέρδισε την μπάλα. Πάσα για τον Γιέ. Είναι μπροστά του ο Τάλ. Γιέ στην περιοχή. Επιχειρεί το σουτ πάνω από την εστία. Όμως μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Με τον Άβραχαμ Γιέ να την σπαταλά. Ξανά η πάσα από τον Ρώσα για τον Γιέ. Είχε μπροστά του μόνο τον Τάλ. Επιχείρησε το σουτ πάνω από την εστία όμως. Ξανά φάση. Τσέλι, δεν εκεί. Ο Ελφορ ήταν αυτός που διαμαρτυρήθηκε. Προφανώς διαφώνησε με την απόφαση του διαιτητή. Παλιά στην περιοχή ο εθνικός, η πάσα δεν πρόλαβε ο Μπέλφορ από τον Βάλτο. Χάθηκε η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Η σέντρα από τον Τάλο, που να βάλε μάζι σε την πάτη να ξεφύγει. Ο Βασιλείου θα απομακρύνει αυτό το κέρδι μπάλα στο Γιάνοβιτς. Τάλ, Στόλερ, με τον Μπρούνο Βάλε να δίνει το πολέ και συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τάλ θα κερδίσει, θα περάσει για τον... Πιέζει τον Τάλ, ο Καρλίτος γίνεται κάτω από τους.
Τώρα πιέρχεται το στόπερ, ήταν 8 λεπτοί. Κερδίζει και φαούλ.